καλημέρα, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Κυριακή σήμερα, 19 Νοεμβρίου. Καλώς ήρθατε στην Κυριακάτικη εκπομπή Εν Καλύμνο, γιατί αν δεν το πω, κινδυνεύω από τον συνάδελφό μου, το μάμα, αλίμονό μου. Επομένως, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Και να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σήμερα γίνονται οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ήδη έχουμε... στην Κάλυμνο έχουν μέχρι αυτή την ώρα 100 ψηφίσει 100 περίπου. Καλά πάνε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά ρεπορτάζ σήμερα. Είπαμε ότι Σαββάτο και Κυριακή εν Κάλυμνο πρέπει να περιστρέφεται 99,99% για τα θέματα της Κάλυμνου. Mm-hmm. Να σας πούμε τελικά ότι χθες μετά το τέλος της εκπομπής ο κύριος Γιώργος Θανάσης, τέως πρόεδρος ΑΝΕΠ, πρώην δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κυρίου Διακομιχάλη, ζήτησε να έρθει στην εκπομπή μας. Γιατί κύριε Θανάση, δεν λέει, πρέπει να μιλήσω. Ναι, αλλά για να μιλήσει για τα θέματα της δικαιοσύνης θα πρέπει να ακολουθήσει και ο κύριος Καρδούλιας, ο οποίος μας είχε πει τότε μετά το δικαστήριο. Βέβαια, ότι αν ασχοληθούν κάποια πολιτικά πρόσωπα με θέματα της δίκης, πρέπει να έρθω κι εγώ ως νομικός σύμβουλος κλπ. Λοιπόν, και εμείς να εξηγήσουμε κάτι. Δεν αναφερθήκαμε στη δίκη, γιατί έτσι αποφασίσαμε με το μάμα ότι δεν θα αναφερθούμε σε καμία δίκη πολιτικών προσώπων, διότι αφενός δεν βοηθάμε, αφετέρου πια λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο. Και ένα τρίτο, ότι λέγοντας κάποτε μετά από μια δίκη του κυρίου Θανάτση, μια δήλωση που έκανε ο Γιώργος ο Ρούσος, τιμωρήθηκε ο σταθμός με ένα μεγάλο και σεβαστό ποσό. Και από τότε είχαμε καθίσει, συζητήσει και λέμε στο καλό. Και με τις δίκες που αφορούσαν τον κύριο Διακομιχάλη δεν αναφερθήκαμε, και με τις δίκες που ακολούθησαν. Και ένα είναι αυτό. Που και ένα δεύτερο. Και όλα έχουμε και κάτι άλλο ακόμα. Ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Διαμαντής, μας έστειλε και εξώδικο να μην ασχολούμαστε καθόλου με την ΑΝΕΚ. Μην το ξεχνάς αυτό. Καθόλου. Όχι όμως όταν συμφέρει, όταν συμφέρει και δικαιώνεσαι, ασχολήσου και όταν συμφέρει. Λοιπόν, μην πάμε τώρα σε αυτές τα. Λέω ότι αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν και γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε. Άρα ο κύριος Θανάτσης όμως θέλει να μιλήσει. Εφόσον θέλει να μιλήσει. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να ετοιμάστε και ο κύριος Καρδούλιας να έρθει μετά την αποχώρησή του. Μπέτη, εγώ θα έλεγα γρήγορα. Θα σας δείξουμε. Να πάμε μερικά. Στον μαραθωνοδρόμο Παπα-Νικόλα Γιάννη τον γιατρό. Θα πάμε στο ελαιοτριβείο να δούμε κάθε μέρα. 7 τόνοι λάδι. Έτσι. Η θεατρική ομάδα σήμερα έχει γενική συνέλευση για τις δράσεις που θα κάνει και καλά κάνει. Θα πάμε στην αποκατάσταση των αμυαντοσωλήνων. Αντικατάσταση στο μαθείο που ο κύριος Δρίκας μας μιλάει. Εκλογές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Όλα αυτά έτσι συμπυκνωμένα, μικρά ρεπορτάζ να τα δείτε στο πρώτο μέρος. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Θανάτση. Και να ετοιμάσουμε τον κύριο Καρδούλιας. Βρισκόμαστε στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου, όπου γίνεται η επαναληπτική εκλογική διαδικασία για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει προσέλευση και βέβαια εκείνο που θέλουν είναι να έρθουν να ψηφίσουν οι 171 που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή. Άλλωστε, δεν έχουν δικαίωμα άλλοι να έρθουν, μόνο αυτοί που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή για να υπάρξει ένας αρχηγός για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γιάννη Κουρή. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Καταρχάς καλημέρα κύριε Βαγιανέ. Καλημέρα. Ψηφίσατε. Ψηφίσαμε. Επιλέξατε. Επιλέξαμε. Κύριε Γενικουρή, υπάρχει προσέλευση. Υπάρχει προσέλευση. Αρχίσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Μπορώ να σου πω ότι είμαστε λίγο πάνω αυτή την ώρα. Αλλά δεν πιστεύω να πιάσουμε το μαγικό αριθμό 171, διότι κάποιοι από ψηφοφόροι, κάποιοι που είχαν έρθει και ψηφίσαν, είναι εκτός Καλύμνου, άρα μπορούν να ψηφίζουν εκεί που βρίσκονται τώρα. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα είμαστε λίγο πιο κάτω. Οπότε θα μας ενημερώσετε εσείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας την πορεία της ψηφοφορίας. Θα είμαι συνεπέστατος. Κύριε Ζωήδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ψηφίσατε. Ψηφίσαμε μόλις πριν 5 λεπτάκια. Ναι. Ήρθα και έκανα το καθήκον. Μπράβο. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ό,τι βγει η ίδια. Ναι. Ή ο ένας ή ο άλλος. Εσείς πιστεύετε ότι η Κάλυμνος έπρεπε να έχει μόνο 171 ψηφοφόρους? Όχι βέβαια. Okay. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ήταν πάρα πολύ πιο περισσότεροι. Πάντως ο κύριος Ζωήδης όμως, οφείλουμε να το πούμε, παραμένει σταθερός. Ναι. Σταθερός. Πασόκ και τώρα η μετεξέλιξη σε Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δεν ανήκει δηλαδή σε αυτούς τους πασόκους οι οποίοι λάκησαν. Κύριε Καρδούλια, το είπα καλά? Σταθερός δεν είμαι μόνο εδώ, είμαι και αλλού. Δηλαδή. Σταθερότερος και στα δημοτικά είμαι σταθερός. Βλέπετε ότι εγώ ποτέ δεν αλλάζω, δεν κάνω πάνω κάτω. Με τον κύριο Διακομιχάλη. Πάντα τον κύριο Διακομιχάλη. Και ο κύριος Διακομιχάλης με εμένα. Καλά ήταν αυτό. Λοιπόν, πάντως θα μας δοθεί μια ευκαιρία κύριε Ζωήδη να τα πούμε και τα δημοτικά, έτσι. Ακριβώς.
με αυτές τις εικόνες το ρεπορτάζ από τις εκλογικές διαδικασίες της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τελειώνει. Θα αναμένουμε τα αποτελέσματα από τον κύριο Νικήτα Γιαννικουρή, ο οποίος είναι υπεύθυνος κάλπης. Ο Φακός Εγκαλύμνου βρίσκεται στην περιοχή του Βαθύ, όπου τα μηχανήματα εξκαφής αλλά και το προσωπικό της ΔΕΙΑΚ συνεχίζουν την αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων. Νομίζω ότι ο πιο αρμόδιος να μας δώσει πληροφορίες είναι ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑ και αντιδήμαρχος, ο κύριος Ρήγας. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Ρήγα, σας ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Βαθύ, όπου ολοκληρώνεται σιγά σιγά το έργο του Θησέα που αφορά την αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων. Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι των 600 μέτρων, προκειμένου να κλείσει και βέβαια να κατατεθούν τα σχετικά παραστατικά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Προκειμένου και η επιχείρηση να πληρωθεί για το έργο αυτό που κάνει. Ένα πολύ σημαντικό έργο που διεξάγεται από τη ΔΕΙΑΚ. Μιλάμε για την αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων με νέες σωλήνες καινούργιες τεχνολογίες που προσφέρουν το αγαθό του νερού ποιοτικά. Δύο απορίες. Πείτε μου. Η χρηματοδότηση σε τι ύψος κυμαίνεται? 118.000 ευρώ. Δηλαδή μέχρι τώρα με αυτό το τελευταίο κομμάτι η ΔΕΙΑΚ πραγματοποιήσει έργο 108.000 ευρώ. 118.000, ναι, ναι. Όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτό τις επόμενες 10 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το ποσό. Και η εκταμείευση για να πάνε τα χρήματα στα ταμεία της ΔΕΙΑΚ. Θα στείλουν τα σχετικά παραστατικά με τα δικαιολογικά που πρέπει να στείλουμε και αμέσως μετά θα πληρωθούμε από την διαχείριση που γίνεται εκεί από το Υπουργείο. Σε ποια περιοχή βρισκόμαστε τώρα, στην Καλλιώτισσα? Βρισκόμαστε εδώ στο ίδρυμα που λέμε, του Βουβάλη, το παλιό περβόλι του Βουβάλη. Αριστερά μας είναι το χτήμα του κυρίου Κουτούζη, του μικροβιολόγου, του Μιχάλη, του κυρίου Μαγκρυπλή, του κυρίου. Άρα, πού θα φτάσει λοιπόν? Θα φτάσουν μέχρι έξω τη στροφή του Σκυλά. Για να φύγουμε να πάμε δεξιά στην Πόθια. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Τι συνέχεια έχει ή αν υπάρχει συνέχεια? Η συνέχεια είναι και το άλλο κομμάτι από την άλλη μεριά, στην Αγία Τριάδα, στον κεντρικό δρόμο, όπου και εκεί θα μπουν νέος σωληνός και ολοκληρώνεται το έργο. Που σημαίνει δηλαδή ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του Βαθύ. Τα δύο τρίτα του Βαθύ, έτσι ακριβώς, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, θα έχουν νέες τεχνολογίες σωληνώσεις. Θα κάνετε κάποια άλλη προσπάθεια να εντάξετε, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο κομμάτι ή και τμήματα της Πόθιας? Ήδη έχουμε αναθέσει σε μελετητή την μελέτη αντικατάσταση με το σωλήνο σε όλη την Κάλυμνο, σε όλη την Πόθια, περίπου. Ίσως και να πιάσουμε τα 50 χιλιόμετρα, θα το δείξει αυτό η μελέτη, προκειμένου να το καταθέσουμε μέχρι 30 του μηνός, που υπάρχει πρόγραμμα στον αέρα για χρηματοδότηση. Και από εκεί πέρα τα μικρά κομμάτια, ήδη με αυτεπιστασία, η ΔΕΙΑΚ, όπως κάνει και τόσα χρόνια, θα προχωρήσει στην αντικατάστασή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Με 12 η ώρα τη νύχτα, μία αναλόγως τα ραντεβού. Πόσες ελιές την ημέρα? Πιάνουμε 7 με 7,5 τόνους ημερησίως. Δουλεύουμε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και σβήνουμε τα μηχανήματα το Σάββατο να κάνουμε το σέρβις, να καθαρίσουμε για να είμαστε έτοιμοι πάλι τη Δευτέρα. Βλέπουμε ότι φέτος έχει πολύ μεγάλη παραγωγή. Φέτος είναι ευχάριστο, μιλάμε για υπερπαραγωγή. Και το ηλεκτροδίο μας είναι τόσο μικρό που δεν μπορεί να καλύψει τόση παραγωγή. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, να δείξει κατανόηση και να μας βοηθήσει. Το να πιέζει ο καθένας και να δημιουργεί πρώτος προβλήματα, δεν αντέχουμε. Και εμείς είμαστε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εσείς σας παίρνουν τηλέφωνο και σημειώνετε. Εμείς πάντα βαστάμε τα ραντεβού. Τα ραντεβού από τώρα θα σας πω μέχρι 27 του Δεκέμβρη. Έχετε. Από τώρα είμαστε κλεισμένοι για 7 τόνους την ημέρα. Μέχρι 27 του Δεκέμβρη, το λέμε στους συμπατριώτες μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε και τα μηχανήματα. Δεν γίνεται. Εμείς θα πρόκειται.
Δηλαδή 350 τόνοι τη βδομάδα, ε! Τη βδομάδα 35. Α, ναι, 35, ναι, λάθος. 35-37,5 αναλόγως στο χώρο εργασίας. Άντιο ένα, άντιο άλλο, άντιο να βοηθήσουμε και την αμαρτία. Αλλά λίγο κατανόηση, οι ελιές όσο γίνεται πιο καθαρές, χωρίς ξύλα, χωρίς φύλλα, να μην κουμπώνουν τα μηχανήματά μας, έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε και εμείς, να μην υπάρχουν καμία βλάβη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και να βγάλουμε το λεβέκι μας. Εννοείται. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Στέφανο Μαγνητή, ο οποίος έχει φέρει τις ελιές του εδώ για να πάρει το λάδι του. Κύριε Μαγνητή, εξυπηρετήστε κανονικά από εδώ αυτό το λεβέκι. Κανονικά, γιατί αν δεν άνοιγε θα είχαμε πρόβλημα. Τεράστιο θα είχαμε πρόβλημα πρώτο. Να πάμε απέναντι, να κλείσουμε το ραντεβού μας. Όχι το ραντεβού, δεν είναι αυτό. Ναι. Θα σταματήσει και τα χώρο, θα σταματήσει και η αυτή. Θα πρέπει με το καράβι να πας μια μέρα, κάνεις μέρες. Σωστά. Τώρα εδώ είναι εξυπηρέτηση. Ναι. Γιατί εντάξει, θα κλείσει μεν το ραντεβού. Ξέρεις ότι τάδε μέρα θα πάω και θα λέσω πόσο μπορώ να λέσω. Ένα τόνο μπορεί να μου δώσει το... Το ραντεβού σας είναι για σήμερα εσάς? Για σήμερα. Είχα... Τώρα σήμερα έφερα λίγες και ένα τόνο. Έφερα προχθές την Παρασκευή, έφερα την Τετάρτη ξανά πάλι από τότε. Έχουμε αρκετές, χέρια θέλει και αγώνα. Δεν αγωνίζεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Σωστό. Αγώνα. Και εσείς όπως έχω καταδείξει, χωρίς αγώνα. Δίχως αγώνα δεν γίνεται. Η σεζόν πόσο θα πάει τώρα για εσάς περίπου? Υπολογίζω να ξεπεράσουμε τον τόνο σε λάδι. Ξεπεράσουμε τον τόνο σε λάδι. Χώρια δικές μας, αλλά από ό,τι βλέπουμε, αλλά έχουμε και δικές μας αρκετές. Καλοχρονιά λοιπόν, ε! Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Η βροχή? Η βροχή είναι βοήθεια. Βοήθεια. Γενικά παντού είναι βοήθεια η βροχή. Μακάρι να είχαμε πιο συχνές. Πολύ ωραία. Είμαστε καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά είπαν για δημοκρατικούς και τα λοιπά, όλοι που ψήφισαν. Και τώρα έτσι γίνεται και με αυτούς που ψήφισαν για τεράστιο κόμμα, για δημοκρατικούς. Καλημέρα κύριε πρόεδρε της ιατρικής ομάδος. Καλημέρα κύριε Χαραμαντά, σας ευχαριστούμε. Τι σκαρφίζεστε σήμερα? Σήμερα δεν σκαρφιστήκαμε πράγματα. Σήμερα έχουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση της ιατρικής ομάδας Καλλίμνου. Διότι θεωρήσαμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Από τα τετριμένα τα θέματα όπως τα πεπραγμένα της θεατρικής ομάδας από δράση της ίδιας της ομάδας και από μετακλητά σχήματα, να ενημερωθούν τα μέλη και να γνωρίζουν τον όγκο της εργασίας που έχει παραχθεί το χρόνο που μας πέρασε, όπως επίσης να συζητήσουμε και θέματα που απασχολούν την ομάδα, θέματα προγραμματισμού για τις νέες δράσεις και θέματα οικονομικά όπως ιδέες για την εξέβρεση οικονομικών πόρων προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις που σχεδιάζουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο με τη συμμετοχή των μελών της θεατρικής ομάδας, οι οποίοι μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα μέσα σε ένα ΔΣ, είναι μέλη όμως μιας ομάδας και έχουν όλο το δικαίωμα και να εκφραστούν και να παρουσιάζουν τις ιδέες τους, οι οποίες πάντα είναι ευπρόσδεκτες και όταν είναι και υλοποιήσιμες ακόμα καλύτερα για να πάμε το έργο μας. Πώς εξελίσσεται η συζήτηση? Η συζήτηση εξελίσσεται πολύ όμορφα. Αν υπάρχει μια ένταση, είναι ένταση σχολιασμών πάνω δημιουργικότητας και σχολιασμού πάνω στην τελευταία συνάντηση των Ερασιτεχνικών Θεάσεων Αιγαίου που ακολούθησε τη δική μας, διαφορές, σε εισαγωγικά ελλείψεις και μία έτσι, ας το πούμε, αποκομίσαμε μία πολύ ωραία εικόνα για το πόσο καλά οργανωμένη και με πόσο όγκο δουλειάς, πόσος όγκος δουλειάς υπήρξε κατά τη διάρκεια της δικής μας συνάντησης, η οποία μάλλον ξεπερνάει κατά πολύ τα πήγε πολύ καλά. Τυπικά. Λοιπόν, καλά αποτελέσματα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα κύριε Κρονάρη μου, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Χαλμαντά. Καλημέρα και στους θεατές σας. Η δραστήρια θεατρική ομάδα έχει έκτακτη γενική συνέλευση. Μίλησε ο πρόεδρος προηγουμένως. Αν δεν μιλήσουμε και με την θρυλική Κατερίνα Κρονάρη, δεν γίνεται, ναι, το ρεπορτάζ ολοκληρωμένο. Το γυρεότερο μέλος της ομάδας σας. Και το πιο γλυκό, λέω εγώ.
Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για όλο το χειμώνα αυτό. Είχαμε κουραστεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και έτσι σταματήσαμε λίγο τις επαφές μας. Τώρα ξανασυναντιόμαστε για να πούμε 5 πράγματα που δεν ξέρουν οι υπόλοιποι και να προγραμματίσουμε την υπόλοιπη μας δράση. Θα δούμε κάτι αυτό το χειμώνα που ο χειμώνας πάντα είναι δύσκολος σε ένα νησί όπως είναι το δικό μας. Να μας ανεβάσετε λίγο. Μακάρι. Ναι, θα θέλαμε κάτι να παρουσιάσουμε που να ανεβάσει το επίπεδό μας. Γενικά. Άρα να μείνουμε σε προσμονή δηλαδή και αναμονή. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο μικροβιολογικό εργαστήριο του κυρίου Γιάννη Παπανικόλα. Όχι για να κάνουμε εξετάσεις, αλλά για να τον ρωτήσουμε γιατί πήρε μέρος στο μαραθώνιο και μάλιστα στα 42 χιλιόμετρα στην κλασική διαδρομή και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εσείς ξέρετε ότι ο κύριος Παπανικόλας τρέχει καθημερινά στο γήπεδό μας και κάνει προπόνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς το μάθαμε τώρα και γι' αυτό αμέσως ήρθαμε να ρωτήσουμε. Καταρχήν σας ευχηθούμε, τι να πούμε, συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ σημαντικό, σας είδαμε και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Προετοιμαστήκατε, έχετε πολύ καιρό που προετοιμάζεστε. Καταρχήν, εγώ τρέχω χρόνια, τρέχω 15 χρόνια. Αλλά για το μαραθώνιο κάναμε ειδική προετοιμασία, 4 μήνες, υπό την καθοδήγηση του κ. Κορυφαία. Α, είχατε και γυμναστή δηλαδή. Ναι, και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημοσίως για την όλη στήριξη που μου πρόσφερε. Χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορούσα να τρέξω ένα μαραθώνιο. Πες μου, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, το πρόγραμμα των 4 μηνών. Το ημερήσιο, για να πάμε μετά στο κλασικό μαραθώνιο. Το ημερήσιο διέφερε, αλλά σας πω ότι το εβδομαδιαίο ήταν περίπου 60 με 70 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Μέσα στο γήπεδο ή έξω από το γήπεδο. Κάποιες προπονήσεις ήταν και έξω από το γήπεδο. Σε διαδρομές όπως προς τον Εμποριό, στο Βαθύ, σε τέτοιες αποστάσεις. Μπράβο. Για πείτε μας τώρα οι εντυπώσεις σας από τον μαραθώνιο. Καταρχήν, ο μαραθώνιος της Αθήνας είναι αυθεντικός και θεωρείται και ο πιο δύσκολος μαραθώνιος του κόσμου. Και γι' αυτό είχε συμμετοχή από 10.000 ήρθαν ξένοι από Αμερική, από Αυστραλία, από οπουδήποτε, γιατί έχουν όνειρο ζωής να τρέξουν στο κλασικό μαραθώνιο. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι μια γιορτή. Σε κάθε δήμο που περνούσαμε είχε μπάντες που παίζαν μουσική. Είχε χορούς, είχε κόσμο που σε εθάρρυνε. Αλήθεια, ωραίο. Ακούγεται, είχε χιλιάδες κόσμο που έτρεχε μαζί σου και σε έκανε να νιώθεις ωραία. Είχε ηλικιωμένους, είχε γυναίκες. Τρέχανε λίγο, μάλλον. Πώς πήρατε μέρος σε αυτό το κλασικό μαραθώνιο? Ήταν 18.500. Και από ό,τι βλέπω εδώ, έχετε και σε καλή σειρά. Πώς τα καταφέρατε? Μπράβο σας! Εντάξει, η αλήθεια περίμενα θα έκανα λίγο καλύτερο χρόνο, γιατί μέχρι το 34ο χιλιόμετρο ένιωθα πάρα πολύ καλά, αλλά μετά για κάποιο λόγο ίσως ότι δεν πήρα αρκετούς ηλεκτρολίτες στη διαδρομή. Α, βέβαια, είναι και αυτό. Έκανε μπλοκάρει λίγο τα πόδια και τα τελευταία 8 χιλιόμετρα πιο πολύ τα άτρεξα με την ψυχή παρά με τα πόδια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η ψυχή σε τέτοιο. Θέλω να πω κάτι στο Γιάννη. Λένε όλοι ότι όντως η κλασική διαδρομή εδώ του μαραθώνα στο στάδιο το Παναθηναϊκό είναι η δυσκολότερη. Να μας πεις γιατί είναι η δυσκολότερη. Ναι, γιατί έχει 20 χιλιόμετρα καθαρή ανηφόρα. Από το, ουσιαστικά από το 12ο χιλιόμετρο ως το 32ο χιλιόμετρο είναι συνεχόμενη ανηφόρα. Πολύ κουραστικό αυτό. Με πολύ μικρά τμήματα επίπεδο. Και αυτό σωνάμε εξαρτή. Γι' αυτό και όλοι οι σπουδαίοι μαραθωνοδρόμοι αποφεύγουν το μαραθώνιο της Αθήνας. Είχε και νιάτες. Είχε. Πώς τους είδες? Τους είδα μόνο στην προπόνηση. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι άλλη κατηγορία. Το έχουνε και νιάτες. Η οικογένεια ήταν μαζί σας? Ναι, είχε έρθει η γυναίκα μου, περίμενε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ναι, φαντάζομαι. Εντάξει, η συγκίνηση που νιώθεις όταν παίρνεις το Παναθηναϊκό στάδιο μετά από τέτοια προσπάθεια δεν περιγράφει. Είναι αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Και ο χρόνος γιατρέ μου? Έκανε 4 ώρες και 38 λεπτά. Χωρίς να σταματήσεις έστω και μισό λεπτό να περπατήσεις. Χωρίς να σταματήσεις. Αντοχές μεγάλες. Πολύ μεγάλη
αντοχή έχετε, μπράβο. Να, βλέπετε λοιπόν, μπορούσατε εσείς να το περιμένετε ότι ο γιατρός μας εδώ τρέχει μαραθώνιο. Και αυτό που λένε επίσης ότι ο μαραθώνιος θέλει ψυχικές δυνάμεις πέρα από τις σωματικές, το ζήσες. Αυτό το ζήσε, γιατί στα πρώτα χιλιόμετρα, τα πρώτα 34 που δεν είχα κουραστεί, μου φαινόταν όλα εύκολα, αλλά τα τελευταία 8 χιλιόμετρα. Ήθελε ψυχική δύναμη. Η αλήθεια, όταν δεν, τα πόδια δεν υπακούαν, έπρεπε να τρέξει πιο πολύ με την ψυχή σου. Λοιπόν, και η στιγμή του τερματισμού, πώς νιώθει το σώμα μετά από 5 ώρες και περίπου 4,5 ώρες. Το σώμα δεν το νιώθεις. Πιο πολύ αισθάνεσαι τη χαρά του τερματισμού και τη συγκίνηση του να μπαίνει στο κανένα κοστάδι. Μάλιστα. Πολύ. Είσαστε αθλητής μικρός. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο Γιάννης, γιατί πέρα από όλα αυτά δείχνει αυτή τη διάθεση κάθε μέρα να προπονείται, να τρέχει και έχει βάλει και στο παιχνίδι μέσα το ωραίο του αθλητισμού και το Δημητράκι του. Το γιο του μπαμπάς τρέχει συνέχεια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι στον κόσμο να τρέχει. Ο καθένας μπορεί να βρει τον δρόμο να κάνει το δικό του προσωπικό όνειρο επιτυχία. Και το τρέξιμο είναι και δεν χρειάζεται να είναι ο μαραθώνιος, μπορεί να είναι και τα 5 χιλιόμετρα για κάποια μια προσωπική. Μία και έξω ήταν αυτό το όνειρο ή θα το επαναλάβετε? Η αλήθεια δεν τερμάτισα, δεν ήθελα καν να σκέψω να το ξανακάνω, αλλά το βράδυ άρχισα να παίρνω σκέψεις ότι ωραία θα ήταν να το ξαναπάω. Μπράβο, μπράβο. Είναι και μια εκτόνωση φοβερή αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και μία τελευταία θα πω τώρα, σαν γυμναστή, σαν προπονητή παλιά του Στίβου. Αυτό που λένε ότι οι δρομοί των μεγάλων αποστάσεων ζουν τη μοναξιά του δρομέα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οι 4 ώρες, 4,5, πώς πέρναγαν, με σκέψεις? Ναι, αυτό είναι η διαφορά στο μαραθώνιο, ότι δεν σε αφήνει να νιώσει μοναξιά, γιατί είχε κόσμο σε όλη τη διαδρομή που σε τάριμε. Ένιωθε σαν να ζούσε σε μια γιορτή. Δηλαδή είχε μπάντες, παίζα μουσική. Κόσμος που χειροκροτούσε, που ήθελε να σε αγγίξει. Σκεφτόσουν πράγματα από τη ζωή σου? Όχι ιδιαίτερα. Όχι, προσπαθούσα να ζήσω την ατμόσφαιρα. Τη χαρά, τη χαρά και την ατμόσφαιρα. Πολύ σωστά. Δεν προσπάθησα να πιέσω πολύ τον εαυτό μου για να ζήσω και όλη την εμπειρία πιο ευχάριστα. Βέβαια. Λοιπόν, δίκιο έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Γιάννη μου. Μπράβο. Να ξαναπάρετε μέρος στον επόμενο μαραθώνιο. Ευχαριστώ πολύ.